Τελικά στο νομοσχέδιο τοποθετήθηκε η συγγήτριά μας, η κυρία Μαρία Κομνινάκα. Θα μπω κατευθείαν στον σχολιασμό των άρθρων και για το σοφρονιστικό σύστημα επίσης τοποθετήθηκε. Μπαίνω κατευθείαν στα άρθρα 15 μέχρι 25 που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία των αστυνομικών υπαλλήλων και όχι μόνο. Από την εξέταση των επιμέρους διατάξεων για το Ταμείο, πέρα από την αλλαγή του τίτλου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο σημερινό του ρόλο, οι υπόλοιπες διατάξεις είναι κατ' ουσία επανάληψη των αρχικών διατάξεων του νόμου 3655 το 8, από τις οποίες αφαιρείται ό,τι αφορά στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης. Σημειώνεται ότι οι Ομοσπονδίες των Αστυνομικών Πυροσβεστών και Πολιτικών Υπαλλήλων στην περίοδο της διαβούλευσης δεν έχουν διατυπώσει οποιαδήποτε αιτήματα αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το ΤΕΑΠΑΣΑ. Το μοναδικό αίτημα έχει διατυπωθεί από οικονομικούς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ζήτησαν στη διαβούλευση να αναλάβουν τη διοίκηση και να στελεχώσουν το Ταμείο λόγω της ειδικότητάς τους μαζί με πολιτικούς υπαλλήλους διοικητικού οικονομικού της Ελλάς αντί των αξιωματικών γενικών καθηκόντων όπως το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου. Επίσης, επισημαίνουμε ότι η ισχύουσα αλλά και η προτινόμενη διάταξη που αφορά τη συμμετοχή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός εκπροσώπου των συνταξιούχων αστυνομίας ή πυροσβεστικού εναλλάξ αναφέρεται σε προερχόμενο από δευτεροβάθμια οργάνωση, με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι πυροσβέστες δεν έχουν δευτεροβάθμια οργάνωση, ο όρος αντιπροσωπευτικότερη θα κάλυπτε σαφέστερα τη συμμετοχή συνταξιούχου του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή από την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, την ΠΕΑΠΣ. Παρότι οι διατάξεις του προτινόμενου σχεδίου νόμου, για τα άρθρα αναφέρομαι 15 μέχρι 25, για το ΤΑΠΑΣΑ είναι τυπικές, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα. Το ΤΕΑΠΑΣΑ υπήρξε ένα εύρωστο ταμείο, το γνωρίζουμε όλοι, για το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Όμως στο πλαίσιο των αντιλαϊκών, αντιασφαλιστικών πολιτικών των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, λεηλατήθηκε και υπήρξε τεράστια απώλεια των οικονομικών των ασφαλισμένων. Σας θυμίζουμε τις απώλειες για τα επιμέρους ταμεία που συγκρότησαν το ΤΕΑΠΑΣΑ. Και αυτό έγινε κατόπιν κυβερνητικών επιλογών και πιέσεων προς τις διοικήσεις αυτών των ταμείων, την περίοδο της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου. Πέραν όμως από τις τότε απώλειες των οικονομικών των ασφαλισμένων, τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΑΣΑ υπέστησαν και τη ληστρική επιδρομή του κράτους με το κούρεμα PSI. Για αυτή τη βίαιη αφαίρεση των οικονομιών των ασφαλισμένων υπάρχουν ευθύνες. Κι όμως κανείς υπεύθυνος μέχρι σήμερα δεν έχει λογοδοτήσει. Ούτε και οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τα αποθεματικά του Ταμείου όπως υποχρεούνται. Τώρα, τις συνέπειες του PSI τις βιώνει και το ενεργείο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και οι απόστρατοι, που είδαν τις οικονομίες μιας ζωής να παίρνουν στο τέλος μειωμένα εφάπαξ βοηθήματα και αυτά με απαξιωτικές για την αξιοπρέπειά τους και την προσφορά τους καθυστερήσεις. Κινήσεις και ενώσεις αποστράτων της αστυνομίας και του πυροσβεστικού βάζουν ένα μόνιμο και σταθερό αίτημα να ανακεφαλαιοποιηθεί τώρα το ΤΕΑΠΑΣΑ και αυτό να γίνει με ευθύνη του κράτους. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης έναντι των ασφαλισμένων. Πέρα από το ότι όλοι αυτοί είναι αντίθετοι και στη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου. Μπορεί οι προτινόμενες διατάξεις για το ΤΑΠΑΣΑ, για την ανασύσταση του ταμείου με τους κλάδους πρόνοιας και υγείας να είναι τυπικές, αλλά η γενική αντιασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης δεν πρέπει να καθησυχάζει τους ασφαλισμένους αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολιτικούς υπαλλήλους για την κατεύθυνση των επόμενων σχεδιασμών της. Εξάλλου, το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας δεν ξεχνά ότι τα κεφάλαια και τα αποθεματικά από τα εύρωστα επικουρικά τους ταμεία ρίχτηκαν στη χωάνη του ΕΤΕΑΠ με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν τότε η κυβέρνηση όταν συνέβη αυτό. Τώρα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι επικουρικές του συντάξεις να γίνουν φιλοδορήματα. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε στρωμένο χαλί για να προχωρήσει σε αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει. Δηλαδή, στην ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε επιφυλακτικοί με την κάθε διάταξη του νόμου που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, για τα άρθρα 26 μέχρι 41, το τρίτο μέρος δηλαδή, αναλυτικά θα αναφερθούμε στην επόμενη συνεδρίαση και στις τοποθετήσεις μας στην Ολομέλεια. Θα ήθελα όμως να σταθώ, έχω για ένα λεπτό την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε μερικά σημεία που νομίζουν ότι χρήζουν ιδιαίτερη σημασία και επιλέγουμε γι' αυτό θέματα που σχετίζονται με την ανατατοποίηση της σχολής αστιφυλάκων. Προβλέπεται η διεύρυνση του χρόνου φοίτησης από 5 εξάμηνα σε 3 χρόνια, προκειμένου να χαρακτηριστεί ανώτατη με βάση τα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό υπήρξε αίτημα και των ομοσπονδιών των αστυνομικών. Υπόψη ότι και το σύστημα της σχολής των 5 εξαμήνων δεν λειτουργήσε, αφού τον περισσότερο χρόνο οι σπουδαστές χρησιμοποιήθηκαν με το πρόσχημα της πρακτικής εκπαίδευσης για κάλυψη των υπηρεσιακών λειτουργών και όχι για να εκπαιδευτούν. Προτάσεται η ανάγκη αναβάθμισης της σχολής. Ναι, αλλά αυτό η κυβέρνηση το κάνει τη στιγμή που προσλαμβάνει χιλιάδες ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες που τους κάνει αστιφύλακες από την πίσω πόρτα, επιτρέψτε μου την έκφραση, χωρίς καμιά αστυνομική εκπαίδευση. Ή αν θέλετε με μια εκπαίδευση πολύ χαμηλού επίπεδου. Γενικά το ζήτημα της αστυνομικής εκπαίδευσης δεν βρίσκεται μόνο στα χρόνια σπουδών, αλλά στην κατεύθυνση που αυτές έχουν. Και η κατεύθυνση αυτή δεν είναι άλλη από την κατεύθυνση της καταστολής. Εθίζονται μέσα από την εκπαίδευση στις αστυνομικές σχολές, στον αυταρχισμό και στο δόγμα νόμους και τάξη. Είναι στη συνέχεια φυσιολογική συνέπεια να αντιμετωπίζουν ως παρεκκλίνουσες κοινωνικές συμπεριφορές τις διαμαρτυρίες, τη συνδικαλιστική και την πολιτική δράση που δεν ταυτίζονται με την διαχρονικά κυβερνητική αντίληψη για το κράτος και την κοινωνία. Τα αποτελέσματα τα βιώνει ο λαός, οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που προφανώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται δηλαδή για μια γενικευμένη τάση που κατευθύνεται από τις κυβερνήσεις και στοχεύει στην επιβολή αντιλαϊκών πολιτικών μέσα από το μαστίγιο της κρατικής βίας και της καταστολής. Είναι πολύ πρόσφατο το κρεσέντο αυταρχισμού, αστυνομικής βίας και βάρβαρης καταστολής. Ακόμη έχουμε τους μόλοπες στο σώμα μας, κατά το γιορτασμό της επετείου εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όπου ο λαός γνώρισε πρωτοφανείς καταστάσεις με την επιθετικότητα των κατασταλτικών δυνάμεων. Παρακαλώ, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τους εκπροσώπους των αστυνομικών που έχουν πιάσει στασίδι και καθημερινή παρουσία στα φιλοκυβερνητικά κανάλια. Έχουν το θράσος να κουνούν από εκεί απειλητικά το δάχτυλο στο λαό και να εκφράζουν θέσεις που σε καμιά περίπτωση δεν συνάδουν με την ιδιότητά τους ως αστυνομικούς. Ευχαριστούμε κύριε Παπαναστάση. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν τους ανέχεστε. Τους προτρέπετε σε αυτές τις συμπεριφορές. Άρα λοιπόν και κλείνω. Η όποια φοίτηση στη σχολή αστιφυλάκων θα πρέπει να υπόκειται και στην κατεύθυνση σεβασμού των λαϊκών δικαιωμάτων, των εργαζομένων και όλου του λαού. Συνέχεια στις επόμενες συνεδριάσεις.